Αγράφει. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο είπα να κάνω κι εγώ ένα story time. Και θα σας πάω αρκετά χρόνια πίσω. Πάμε πίσω στην εποχή που η Μυρκέτα πήγαινε σχολείο. Και θα ξεθάψω έτσι κάποιες αναμνήσεις από εκεί και θα τις μοιραστώ μαζί σας. Πίσω λοιπόν στο σχολείο είχα κι εγώ μια φίλη. Μια πολύ καλή φίλη. Και όπως φαντάζομαι όλες από εσάς έχετε σίγουρα μία, δύο, τρεις, πέντε φίλες. Εγώ είχα μία και είχα και ένα αγόρι τότε που μου άρεσε. Έτσι λοιπόν, ωραία τα περνάγαμε στο σχολείο γενικά. Αν και εγώ επειδή έκανα τότε αθλητισμό αφιέρωνα το περισσότερο χρόνο εκεί με τα κορίτσια της χρονισμένης κολύμβησης που έκανα. Γι' αυτό και στο σχολείο δεν είχα αφιερώσει πάρα πολύ, δεν είχα επενδύσει πολύ στις φιλίες μου, είχα κρατήσει πιο πολύ από το κομμάτι του αθλητισμού. Οπότε στο σχολείο είχα γνωρίσει αυτή την κοπέλα, η οποία ήταν έτσι λίγο, πώς να το πω, είχε πολύ χιούμορ, ήταν έξω καρδιά, εγώ δεν ήμουν τόσο, οπότε με συμπλήρωνε. Και έτσι γενικά στα διαλύματα, στις εκδρομές, περνάγαμε πολύ ωραία. Εκείνη επειδή ήταν λίγο πιο ανοίγτια. Ποιος είσαι? Ποιος είναι εδώ, Ζούσο, ποιος είναι εδώ? Story time, μέσα story time τα κάνουμε. Go. Εκείνη λοιπόν επειδή ήταν έτσι και λίγο πιο κοινωνική από μένα, είχε και αρκετούς φίλους, οπότε είχαμε και λίγο μεγάλο η παρέα μας. Τόσο γενικά περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Ώσπου μία ωραία, ένα ωραίο, όχι, ήταν μέρα, βράδυ έγινε το σκηνικό, μέρα το έμαθα εγώ. Ένα ωραίο πρωί, ήταν και πρώτο χρονιά. Εκεί που κάθομαι εγώ οικογενειακά και τρώω με τους γονείς μου. Το προηγούμενο βράδυ είχαν μαζευτεί όλα αυτά τα παιδιά και κάναν ένα πάρτι σε ένα φιλικό σπίτι. Εμένα μου δεν με αφήνω να πάω, γιατί ήταν πιο παραδοσιακή και ήθελα να κάνω την οικογένειά μου. Και έτσι είχα μείνει εγώ πίσω. Καλά να πάω. Και έτσι λοιπόν την επόμενη, εκεί που τρώγαμε ξανά οικογενειακά, οικογενειακά στα οικογενειακά τώρα, καταλαβαίνετε, φαντάζομαι τα περνάτε κι εσείς. Μου σκάει ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι για χρόνια πολλά από αυτή την τόσο καλή μου φίλη. Μαζί με αυτό το μήνυμα, που έτσι ήταν λίγο μεγάλο, γιατί έβγαλε τα ίσοψυχά της, ήθελα να μου ζητήσει και συγγνώμη, γιατί το προηγούμενο βράδυ, επειδή είχε πιει πολύ όπως υποστηρίζει, μην πίνετε αν πηγαίνετε γυμνάσιο. Εγώ να ξέρετε δεν έπινα τότε. Έκατσα με τους γονείς μου και μια χαρά πέρασα. Επειδή λοιπόν εκείνη είχε πιει πάρα πολύ, υποστηρίζει ότι κοιμήθηκε με αυτό το τότε αγόρι που μου άρεσε και φασωθήκανε, μου το είχε αναφέρει συγκεκριμένα. Αργότερα έμαθα ότι το φασωθήκανε δεν σήμαινε ότι απλά φιληθήκανε, σήμαινε ότι κοιμηθήκανε μαζί κτλ. Κατά ήλιο, μόνο για ενήλικους. Κάπως έτσι έληξε με τη φιλία μου αυτή την κοπέλα. Και έχω να σας πω ότι εκείνη τη μέρα θυμάμαι πως ένιωθα ότι ήρθε το τέλος του κόσμου, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ, ένιωθα ότι δεν θα ξαναβρω κανέναν άλλο να μου αρέσει, ότι όλοι οι άντρες είναι, δεν θέλω να πω τη λέξη, όλοι οι άντρες είναι σκουλίκια, ότι καμία φίλη δεν θα βρω ξανά. Εν πάση περιπτώσει το έχω κάνει λίγο δράμα στο μυαλό μου, θέλω να μοιραστώ αυτή την ιστορία μαζί σας. Με την ευκαιρία που βρήκα να μοιραστώ και ένα μήνυμα μέσα από αυτό. Φαντάζομαι ότι σε πολλές κοπέλες θα έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, είμαστε λίγο οι γυναίκες, πώς να το πω, έχουμε ρε παιδί μου μέσα μας μια τάση να θέλουμε αυτό που έχει διπλανή μας ή καμιά φορά να κάνουμε, να δώσουμε μια πισόπλατη μαχαιριά. Είναι κάποιες κοπέλες έτσι που το έχουν αυτό έμφυτο ή... Εντάξει, τέλος πάντων, δεν είμαι εδώ τώρα για να λύσω τα θέματα της καθεμιάς ή για ποιους λόγους μπορεί να έχουν τέτοιες τάσεις ορισμένες. Όμως θα ήθελα να σας πω ότι αν κάποιο από εσάς το περνάει εκεί, θα το περάσει, να ξέρετε ότι δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Γιατί εγώ πρώτη είμαι εδώ να το μοιραστώ αυτό μαζί σας και να σας πω ότι το κοιτάω και μου φαίνεται τόσο ασήμαντα αυτή τη στιγμή και σαν να μην έγινε και γελάω κιόλας
που... Εντάξει, σίγουρα οι στιγμές στο σχολείο, επειδή περνάμε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο στην καθημερινότητά μας, είναι σαν δεύτερη μας οικογένεια, είναι η επέκταση της καθημερινότητάς μας, είναι το σπίτι μας και το σχολείο. Σίγουρα λοιπόν όσα γίνονται εκεί, μας φαίνονται πάρα πολύ μεγάλα, γιατί τα ζούμε τότε, τώρα εσείς. Όμως, πραγματικά, μεγαλώνοντας, είναι τόσο πιο σημαντικά αυτά που συμβαίνουν και τόσο πιο σημαντικοί οι άνθρωποι που έρχονται για να μείνουν στη ζωή μας, που πραγματικά όχι απλά τους έχετε ξεχάσει τους προηγούμενους, όσους σας έχουν πληγώσει, μιλάω, γιατί πραγματικά μετά έκανα και άλλες φίλες που μιλάμε ακόμα, δεν έχω κανένα θέμα και ίσα ίσα που χαίρομαι και πάρα πολύ που προχωράνε τη ζωή τους και μαθαίνω και νέα τους. Και για να κάνω εδώ και μια συνέχεια, γιατί η ιστορία δεν τελείωσε εδώ, θέλω να πω ότι αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα, επειδή μετά είναι λίγο μόνη της για ένα διάστημα, γιατί μπορεί να ήταν λίγο έξω καρδιά, αλλά είχε μόνο άντρες φίλους. Κάποια στιγμή έκανε παρέα με μία άλλη στο σχολείο που ήταν το ίδιο στυλ, καθόλου το στυλ μου, από αυτούς που λίγο αλήθειες, ας πούμε, λίγο μπροστά από την ηλικία τους, κάναν πράγματα, θέλανε να καπνίζουν, θέλουν να βάβονται. Τα ξέρω όλα αυτά εγώ στο σχολείο, να σας πω την αλήθεια, δεν τα έκανα. Ξέρω ότι τώρα έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές και δεν είναι κάτι τόσο wow το να βάφεσαι στο σχολείο. Αλλά εμένα δεν μου άρεσε, γιατί θεωρώ ότι όλα τα πράγματα έρχονται στον καιρό του, δεν πρέπει να πιαζόμαστε. Και η ηλικία αυτή του τότε δεν θα ξανάρθει, παιδιά. Αλήθεια. Ζήστε τι. Τέλος πάντων, έκανε παρέα με αυτήν και μετά δεν τη γέμισε αυτή, δεν ξέρω, ήθελε να ξανακάνει έτσι το κομμάτι της μαζί μου. Ήρθε, εν πάση περιπτώσει, σε ένα διάλειμμα μια μέρα να μου ζητήσει συγγνώμη, να μου πει ότι έχει μετανιώσει, καμία δεν είναι σαν εμένα, πώς σας γνωρίζει. Κτλ. Κτλ. Και εγώ, επειδή έχω και μια τάση τους ανθρώπους να τους δίνω μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι τις δίνω εγώ απλά, όχι λάτσα και έτσι. Λέω, δεν μπορεί και σας ξανακάνουμε ρε παρέα. Παρόλο που εγώ τον κύκλο μου τον είχα φτιάξει και είχα βρει άτομα να ταιριάζω περισσότερο. Την κάνω για αυτή λίγο παρέα, παρόλα αυτά. Δεν είχα μάθει, δεν είχα πάρει το μάθημά μου. Τις ξαναεμπιστεύομαι για ένα άλλο αγόρι που μου αρέσει. Και όλα καλά, όλα ωραία, όλα καλά, χαχαχα, χουχου. Πάμε στην εκδρομή του σχολείου και πάνω εκεί που χορεύουμε τα μπλουζ, τσουπ, νάτι, με το τότε γόρι που μου άρεσε, το δεύτερο, να χορεύουνε μπλουζ. Και μη δίκανε μαζί και με αυτόν, χαμός. Χαμός και το κορίτσι αυτό, ας την πούμε Βανέσα. Χαμός το Βανεσάκι. Εντάξει. Τι να πω, καμιά φορά ο άνθρωπος δεν αλλάζει, αλλά καμιά φορά επειδή και αλλάζει, εγώ συνεχίζω να δίνω δεύτερες ευκαιρίες, γιατί κάποιοι νομίζω ότι τις εκμεταλλεύονται έτσι όπως πρέπει. Κάποιοι άλλοι, όπως η Βανέσα, όχι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τρίτη ευκαιρία δεν έδωσα. Καλά τα περάσαμε όμως στην εκδρομή, παρόλα αυτά. Η δεύτερη φορά δεν το πήρα τόσο. Δεν με πήρε τόσο από κάτω όσο νόμιζα. Αλλά η ιστορία αυτή ήταν πάνω κάτω, παιδιά. Εντάξει, δεν ξέρω. Θέλετε να με πείτε θύμα, πείτε. Αλλά τώρα που βλέπω τον εαυτό μου, σε καμία περίπτωση δεν νιώθω έτσι. Και κάπως έτσι λοιπόν, αυτό το βίντεο φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Ήθελα να κάνω εδώ μια παρένθεση, να σας πω ότι αυτή ήταν μια δική μου ιστορία πίσω στην εποχή του σχολείου, συγκεκριμένα στο γυμνάσιο. Και γι' αυτό αναφέρω ότι κάποιος από εσάς μπορεί να ταυτίζεστε στο χώρο του σχολείου. Σίγουρα βέβαια αυτές οι καταστάσεις δεν συμβαίνουν μόνο σε αυτές τις ηλικίες. Όποιος, δεν ξέρω, όποια από εσάς το περνάει που δεν το εύχομαι και είναι είτε στην ηλικία μου, είτε σπουδάζει, είτε πιο μεγάλη, δεν ξέρω. Θέλω να της πω ότι πραγματικά δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ξέρω ότι ακούγεται κλισέ, αλλά έτσι είναι. Γιατί όταν βγαίνεις από αυτήν την κατάσταση, το συνειδητοποιείς. Και ουσιαστικά, αν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι για να μείνουν στη ζωή σου και καλύτερα τώρα παρά αργότερα. Οπότε, θα ήθελα πολύ να ακούσω αν κάποιο από εσάς θέλει να μοιραστεί κάποια δική της τέτοια εμπειρία. Μπορείτε να μου γράψετε εδώ, είτε να μου αφήσετε τα σχόλιά σας πάνω στην δική μου. Αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ραντεβού στο επόμενο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και σας αγαπώ πολύ.